Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Ο Πόντος χθες και σήμερα και πάλι στις τηλεοπτικές σας οθόνες. Σονχωρώνονται σε μπεν, έλεγε η σχολημέντζα η καλομάνα λαχρόνη νύχτα, ασικημισχανά στα μέρια των, ανασπάλ για να ευγέν. Σονχωρώνονται σε μπεν, ανασπάλ για να ευγέν. Μια έκφραση που, αν μη τι άλλο, δείχνει χαρακτηριστικά, θα έλεγα φωτογραφίζει την ψυχική διάθεση, αν θέλετε, το ψυχικό χαρακτήρα του Έλληνα Πόντιου, της Ποντιοπούλας, της πατρίδας, της αλυσμών της πατρίδας του Πόντου. Βέβαια, το πώς χαρακτηρίζεται σήμερα η ψυχική διάθεση, ο χαρακτήρας του σημερινού Πόντιου, αυτό θα το δούμε και θα το συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Περί ποντιακών χωρών λοιπόν ο λόγος σήμερα, αλλά σίγουρα θα έχουμε και έμορφα ποντιακά τραγωδίες, σκοπούς, καϊτάδες, με τους καλεσμένους που έχουμε εδώ σήμερα. Για το λόγο λοιπόν αυτό, επειδή δηλαδή θα συζητήσουμε τους ποντιακούς χορούς, σκεφτήκαμε να καλέσουμε κάποιους ειδικούς επί του θέματος. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Τάσο τον Ασλανίδη, τον βλέπετε στις τηλεοπτικές σας οθόνες. Ο Τάσος Ασλανίδης είναι χοροδιδάσκαλος στον Ποντιακό Σύλλογο Πόντος Χορτοκοπίου και στο Λύκειο Ελληνίδων. Τάσο, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Έχουμε επίσης τον άλλο χοροδιδάσκαλο του Ποντιακού Συλλόγου Βυζάντιου Κρινίδων. Κάνω λάθος, Σίμω. Είναι ο Σίμος ο Κουλακίδης. Καλώς σας βρήκα και εγώ. Σε καλωσορίζω και εσένα, Σίμω. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Για τα τραγωδίες και τα χορώντας και τα σκοπούς δηλαδή, θα μας παίξουν δύο πολύ καλοί καλλιτέχνες, θαυμάσιοι καλλιτέχνες, ξέρετε θα έλεγα, είναι ο Γιάννης ο Μωυσίδης, ο οποίος έχει διατηρεί και σχολή λύρας, θα μας τα πει στη συνέχεια, και ο Θέμης ο Ευσταθιάδης που θα μας τραγουδήσει, ο παροντόφωνος Θέμης Ευσταθιάδης και καλήφωνος. Λοιπόν, σας καλωσορίζω όλους στην εκπομπή. Εγώ θα έλεγα να το πούμε το καλωσόρισες με ένα τσούκρισμα. Θα το πούμε βεβαίως. Λοιπόν, Σίμω, εσύ δεν πίνεις. Λοιπόν, γεια σας, Μάγκη. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σου, Σίμω. Γεια σου, Μάγκη. Εσύ πίνεις καφέ. Πρέπει να κάνω. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με εσάς τους καλλιτέχνες, γιατί από εκεί και πέρα, συζητώντας για τους ποντιακούς χορούς, θα μας παίξετε βέβαια και κάποιους ποντιακούς χορούς, αλλά ο κόσμος σίγουρα θέλει να ακούσει τραγούδια, να ακούσει σκοπούς, να ασκούτε αν και να χορεύει. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι εσείς θα τον ικανοποιήσετε. Εγώ προσωπικά τον πιστεύω. Θα προσπαθήσουμε. Πριν όμως, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, γιατί σίγουρα κάποιοι, αρκετός κόσμος σας γνωρίζει, σας ξέρει, αλλά και αρκετός δεν σας ξέρει. Λοιπόν, Γιάννη Μωυσίδη, δύο λόγια για την προγονική σου καταγωγή και δύο λόγια για το σήμερα. Προγονική μου καταγωγή, δεν είμαι Πόντιος. Κάποιος δεός, προσπαθώ να είναι Πόντιος, πάντα. Μένεις στη Δράμα τώρα. Στη Δράμα, στη Χωριστή Δράμα. Έχεις συγκρότημα που πηγαίνει σε διάφορες εκδηλώσεις ή σε κέντρα. Σε γάμους που έχουν. Ναι. Και έχεις και κάποια παιδιά που... Ναι, κάνω και το δάσκαλο. Θα μας τα πεις αργότερα. Εγώ, οι γονείς μου κατάγονται από την Κιμισχανά. Μισχανά. Και μένω στην Αργυρούπολη Δράμας. Μάλιστα.
Είσαι πάλι στις σχολιαστές. Σοσιαλί. Σοσιαλί. Εγώ, όπως είπα και στην αρχή, να ξεκινήσουμε με κάποια τραγούδια που έχετε ετοιμάσει, που θα μας παίξετε. Εδώ θα παίζετε. Ο Γιάννης έχει το λόγο. Της πατρίδας. Ό,τι θέλει ο Γιάννης πας. Πάμε λοιπόν. Μήμα κοκκίνα γιαύρι σ' ένα μαντήλ δεμένα, σ' ένα μαντήλ δεμένα. Θαυμάσει νομίζω και ο Λιγάρης και ο τραγουδιστής. Γιάννη, θέλω να σου δώσω τα συγχαρητήριά μου, γιατί πραγματικά από ό,τι... Από όσο μπορώ να γνωρίζω, παίζεις καταπληκτική λίδα. Είναι και η ώρα για το λίγο. Λοιπόν, ο χορός που μας έπαιξαν είναι ο χορός ο Μαλ. Ένας από τους πιο παλιούς, αρχαίους θα έλεγα, χορούς. Τώρα απευθύνομαι στους δύο χοροδιδάσκαλους και θέλοντας να σας δώσω το έναυσμα, θα πω πως έχω διαβάσει πως οι άνθρωποι πρώτα λέει χόρεψαν και μετά τραγούδησαν. Αυτό βέβαια λέγεται εννοώντας τον αρχαίογον άνθρωπο. Σίγουρα οι πόντοι πρώτα τραγούδησαν και μετά χόρεψαν. Ναι. Οι πόντοι απέσα τον παχορεύνε. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε σχετικά με τους ποντιακούς χορούς, πόσο αρχαιοπρεπείς, όσο λέμε ότι η διάλεκτος η ποντιακή είναι αρχαιοπρεπής, αρχαιοβρυθής. Η ποντιακή χωρή είναι γνήσιοι, αρχαίοι ελληνικοί, έχουν ρίζα δηλαδή. Η ποντιακή μας χωρή, όπως γνωρίζουμε και από την ιστορία και από τα βιβλία που διαβάζουμε και κυκλοπαίδεις, είναι από την αρχαιότητα, από το, όπως έχω διαβάσει, από το 700 π.Χ. Χρονολογίες αυτά λένε στα βιβλία που διαβάζουμε. Και πολλοί χωροί είναι χωροί οι οποίοι ήταν ξενοφών. Αρκετοί χωροί μας χορευότανε. Σίμω, ήθελα να σε ρωτήσω, βλέποντας ένα αρχαίο θέατρο, μια αρχαία παράσταση, βλέπουμε τον χορό.
αυτός ο χορός κινείται στους ρυθμούς του ΟΜΑΛ, του ΔΙΠΑΤ. Έχει καμιά σχέση αυτό με τους σπουδιακούς χορούς? Από ό,τι γνωρίζουμε, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, ο Τάσος, όλοι οι σπουδιακοί χοροί, από τα βιβλία τα οποία υπάρχουν, από αυτά που ξέρουμε, από αυτά που μας έχουν πει οι παλιοί, όλοι αυτοί οι σπουδιακοί χοροί έχουν βαθιά αρχαίες ελληνικές ρίζες. Δηλαδή τα συναντάμε, όπως είπε και ο Τάσος, μέχρι το Ξενοφόντα, μέχρι το Πλάτωνα, μέχρι το Λουκιανό, παραδείγματος χάρη. Υπήρχαν παλιές παραστάσεις, απεικονίσεις σε διάφορα οικεία επάνω που βλέπαμε, ότι υπήρχαν κυκλικοί χώροι με τον οργανωπαίχτη στη μέση. Όλα αυτά συμβολίζουν δηλαδή ότι υπάρχουν αρχαίες ελληνικές ρίζες. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να μας δείξουν τη ρίζα που προέρχεται αυτή η παραδοσιακή βάση των ποντιακών χωρών. Δηλαδή υπήρχαν αυτές οι απεικονίσεις και στα έργα του Ομήρου και σε διάφορους άλλους παλιούς σοφιστές, σοφούς κτλ. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτές οι απεικονίσεις παριστάνουν κατά κάποιο τρόπο ένα κυκλικό. Θα πιαστώ αυτό κυκλικό που είπες, και είναι η ποντιακή χωρή, είναι η μοναδική, θα έλεγα, γιατί δεν έχω συναντήσει σε άλλους χωρούς που το Λαμπτουξής ή ο Λιράρης είναι στη μέση του χορού. Και μέσα του χορού κυκλικός ο χορός, άσχετα, θα το πούμε στη συνέχεια, άσχετα σήμερα αν γίνανε ή μη κυκλικοί. Λοιπόν, επειδή είπε ο Λουκιανός, έχω σημειώσει εδώ κάτι για τον Λουκιανό. Ο Λουκιανός ήταν αρχαίος σοφιστής. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι που θα παίξουμε, νομίζω αξίζει τον κόπο να σας το διαβάσω. Γράφει λοιπόν το 200, αν δεν κάνω λάθος, προ Χριστού, το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Έγραφε στα περιορχήσεως ο Λουκιανός, ο αρχαίος σοφιστής. Συγκεκριμένα, και σε ό,τι αφορά, λέει, τους βακχικούς χορούς που έχουν διαδοθεί στον Πόντο, τόσο πολύ κυρίευσαν τους ανθρώπους που ζουν εκεί, ώστε τον ορισμένο χρόνο που γίνονται οι χορευτικές παραστάσεις, οι Πόντιοι ξεχνούν όλα τα άλλα και μέρες ολόκληρες χορεύουν ή βλέπουν τους χορευτές. Και αυτοί είναι, μεταξύ των άλλων, και άνθρωποι ευγενείς, πλούσιοι δηλαδή, πρώτοι σε υπόλοιψη σε κάθε πόλη. Και όχι μόνο δεν ντρέπονται γι' αυτό, αλλά αντίθετα υπερηφανεύονται. Εγώ θα έλεγα να το συνδέσω με αυτό που έλεγε η Καλομάνα που είπα στην αρχή. Να λοιπόν εδώ, σοχωρώνονται σε πέλα να σπάει για να βγει. Λοιπόν, να το κάνουμε πράξη. Χορός, τραγούδι, Γιάννης Μωυσίδης. Ya
πάντων που αγαπάσαι, γλυκιά που τέρισε, που τέρισε, γλυκιά που τέρισε, έλα, έλα. Και με παρεγγείν το παλικάρ και το παρακάλισε, έλα, έλα, και το παρακάλισε, έλα, έλα. Συγχαρητήρια και πάλι. Εγώ θα ήθελα να σταθώ, Τάσο, στον κυκλικό χώρο των ποντίων, γιατί έχω ακούσει ότι εκφράζει και κάτι παραπάνω από την ψυχική διάθεση. Ότι εκφράζει ένα δημοκρατικό πνεύμα. Δεν υπάρχει πρωτοχωρευτής. Είναι έτσι? Δεν υπάρχει. Ο κυκλικός χώρος σχηματίζει να είναι όλοι ενωμένοι κοντά και τα όργανα, οι ιεράρχες και τα αυτοί, να είναι κοντά τους. Να είναι κοντά στον χορευτή, κοντά στον οργανοπαίχτη, να είναι το δέσιμο της κανόν. Και για να μην βέβαια παρεξηγηθούν και οι άλλες ερωτήσεις που μας ακούνε, θα πω ότι ο πρωτοχορευτής μπορεί να υπάρχει στους άλλους στα τσάμικα, ας πούμε, αλλά και εκεί υπάρχει μια άλλη διάσταση. Δηλαδή παίρνει ο πρωτοχορευτής, αλλάζει καθεστώς και μπαίνει ο άλλος, έτσι. Λοιπόν, Σίμω, εσύ θα μας πεις, θέλω να μας πεις κάποια πράγματα γύρω από τον χορό, τον πυρίχιο χορό. Αυτό νομίζω είναι η απόδειξη, η τρανταχτή απόδειξη της προέλευσης. Έτσι. Ναι. Είναι το αποκορύφωμα όλων των ποντιακών χορών. Είναι ο παποντιακός λεγόμενος πολεμικός χορέος. Έχει βαθιές αρχές ελληνικές ρίζες και από ό,τι μας έχουν πει και ξέρουμε, αυτό το χορό το συναντάμε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, άμα ψάξουμε μπορούμε να πούμε ότι χορευόταν και στη Μογγολία, στη Κίνα, στη Γερμανία κτλ. Έχει βαθιές αρχές ελληνικές ρίζες. Ήταν το αποκορύφωμα όλων των ποντιακών χωρών. Αυτή δηλαδή ήταν δηλαδή, από εμάς ή απλώς υπήρχε και εκεί? Υπήρχε, δηλαδή αυτό το είδος του χορού, των πολεμικών των χωρών, το συναντούσαμε και σε άλλα μέρη του κόσμου από ό,τι γράφουν και τα βιβλία. Ποιο όμως το είναι? Οπωσδήποτε. Λοιπόν, Τάσο, εσύ είχατε πει σίγουρα περισσότερα για τον Πυρίχιο, γιατί έχετε πάρει κανένα βραβείο. Έτυχε να συμμετέχω σε ένα παγκόσμιο φεστιβάλ, το έχω πει και άλλη φορά, στο Ζάκρο της Ιουγκοσλαβίας πρώην, με τον Κωστή Καρτζακαλίδη. Και ήταν από όλο τον κόσμο άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάνω στις παραδόσεις και στην ιστορία όλων των χωρών. Και βραβεύτηκε ο αρχαιότερος χορός. Παρόμοιο είχαν και επειδή παρακολούθησα όλο το φεστιβάλ, όλα τα κράτη μας, 10 μέρες εκεί, βραβεύτηκε δεύτερος ένας παρόμοιος χορός μας από την Ινδία. Αλλά ο Πυρίχιος βραβεύτηκε σαν αρχαιότερος χορός. Γιατί αρχαιότερα νομίζω μόνο εμείς είχαμε ιστορία. Η Ελλάδα, δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει ιστορία. Και θα πρέπει να πω ότι κατάγεται, στο πάρουμε έτσι από πλευράς καταγωγής, από την αρχαία Πυρίχη, τον χώρο δηλαδή των Σπαρτιατών, Μα και να πω κάτι, αν μου επιτρέπεις φυσικά, το συναντάμε όπως είπες την αρχαία Πυρίχη αυτή στους παλιούς πολεμιστές των Δωριαίων, κάτω στη Σπάρτη. Ήταν ένα μέρος της πολεμικής τους αγωγής, που για να έχουν κάποιους ελιγμούς στη μάχη. Αυτή η αρχαία Πυρίχη, στην αρχαία βέβαια Σπάρτη, αργότερα μετά από πολλά χρόνια μεταπήδησε στη Ρώμη. Στην εποχή κάποιου αυτοκράτορα, δεν θυμάμαι τώρα, Ιούλιος Κέσαρας ήταν, δεν ξέρω, και συνηθιζόταν και το οργανώναν οι Ρωμαίοι στις διάφορες γιορτές τους. Η Πυρίχη αυτή που μεταπήδησε από την αρχαία Σπάρτη στην εποχή της Ρώμης. Και η Πυρίχη αυτή ήταν ένα είδος πολεμιστών, των Δωριαίων. Σημασία είχε όμως ότι όλη αυτή η διαδρομή που έκανε το κράτησαν οι πόντοι γερά, οι μόνοι που το κράτησαν. Ναι, και κινήσεις. Αυτό είναι μόνο, αλλά έτσι δεν είναι, παιδιά. Αυτό είναι μόνο. Οι κινήσεις του Πυρίχιου χώρου της Ελλάδας, λέμε, ήταν σε κινήσεις πολέμου. Αυτές τις κινήσεις έχει ο Πυρίχιος εννοεί. Δηλαδή, το τσάγμα που λένε αυτά, είναι κινήσεις πολεμικές. Κατά άλλους χορογράφους φυσικά και διάφορους χορευτές, ο πολεμικός χορός Σισέρα, όπως αλλιώς λέγεται, οφείλει και το όνομά του, λέει, στο μυθικό ήρωα τον Πυρίχιο. Ενώ κατά τ' άλλους υποστηρίζουν ότι το εφεύρε ο γιος του Αχιλλέα, ο Πύρος. Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Ποιο επικρατέ χορό δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι. Δεν μπορούμε να πούμε γιατί δεν το γνωρίζει κανένα. Ως προς το χώρο Σέρα, το όνομα δηλαδή Σέρα είναι από το ποταμό. Το ποταμό. Λοιπόν, βέβαια φίλες και φίλοι. Και χωρίζεται, Μάκη, σε τρία μέρη ο χώρος αυτός πολεμικός. Να πούμε Σέρα.
Θα ήθελα να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι θα έπρεπε ίσως για να γίνει και πιο ολοκληρωμένη εκπομπή, το θέμα δηλαδή, να το ολοκληρώσουμε καλύτερα, να είχαμε και κάποια παιδάκια να μας δείξουν. Αλλά αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς στις εκπομπές που θα έχουμε προσκαλέσει και τους ποντιακούς συλλόγους. Προς το παρόν θα παρακαλούσα τον Γιάννη τον Μωυσίδη να μας παίξει έτσι μια καλό σέρα. Για σέρα. Ένα καλό σέρα. Το γρήγορο. Παρατηρήσατε, φίλοι τηλεθεατές, στο δεύτερο γρήγορο μέρος του ρυθμού της αίρας, τα δάχτυλα του Γιάννη του Μωυσίδη επέναν και έρχονταν ίσα-ίσα που μπορούσε να τα πιάσει φακός. Θα ήθελα να συμπληρώσω απλώς ότι ο ξένος μουσικολόγος, αν θυμάμαι καλά, λέγεται Σαμουήλ Μπόιτ Μπόβι, είχε γράψει ότι βάζοντας το δίσκο σε αλατωμένες στροφές για να μπορεί να καταγράψει το χορό σέρα, το σκοπό δηλαδή, παρόλο που το έχει βάλει σε δεδομένες στροφές, δεν μπόρεσε πάλι να το καταγράψει. Είναι τόσο γρήγορα. Και πραγματικά θαυμάζει και ο ίδιος, ξένος μουσικολόγος, είναι γι' αυτό το αναφέρω, την δεξιοτεχνία των πόντιων λιράριδων. Πριν μιλήσουμε για τους χορούς, θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με τη σχολή που έχεις, γιατί άπτεται του θέματος. Πόσα παιδιά έχεις, Γιάννη? Έχει 25 παιδιά. 25 παιδιά. Όλα αγόρια? Έχει και κορίτσια. Θα μας τα φέρεις μια φορά, έτσι. Όλα δεν μπορεί να τα. Όχι, όλα εντάξει. Επιλέγουμε άλλα κάποια. Αυτά μέχρι ποια ηλικία είναι? Μέχρι και... Έχω και μεγάλη ηλικία, παιδιά. Και μεγάλος. Είναι και μεγάλη που έχω. Και γυναίκες μεγάλες. Μπορείς να πεις, να απευθύνεις στους τηλεθεατές, βλέποντας την κάμερα εκείνη, και να πεις, να ενημερώσεις δηλαδή τους τηλεθεατές, αν θέλουν κάποιοι, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι. Εγώ ξέρω, γιατί στην καβάλα, αλλά είναι το θέμα ότι είναι στη δράμα. Να πεις τις ώρες που μεταδίδεται, που γίνεται η εκμάθηση. Τα μαθήματα είναι εκτός Τετάρτη και Σαββάτο, κυρίως. Τις άλλες μέρες, κάθε μέρα. Μέσα στη δράμα. Μέσα στη δράμα είναι ο Αγίας Βαρβάρας 1. Και το τηλέφωνο. Τηλέφωνο 38601. Καλά που το θυμήθηκε, γιατί πού το ξεχνάω. Λοιπόν. Κάθε απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 8. Το και μισή. Λοιπόν, όσοι θέλουν να μάθουν ποντιακή λίρα,
ένας από αυτούς είμαι και εγώ, ο οποίος έχω 7 χρόνια έχω τη λίρα, αλλά δεν μπορώ να μάθω. Εγώ είχα μία μαθήτρια μεγάλη, ήταν Αμερικάνα, καθεαυτού Αμερικάνα. Και σε τρεις μήνες, έχει μάθει γύρω στα 20. Την έχεις εδώ? Έχει πάει στην Αμερική τώρα. Θα φροντίσω, θα ξανάρθει. Θα ήταν δηλαδή, θέλω να πω, ευχής έργο να είχαμε μια Αμερικάνα εδώ τώρα. Είναι τρομερό πράγμα αυτό. Πολύ πάθος. Δηλαδή, χειρότερη από τους πόντιους. Πολύ πάθος για το ποντιακό στοιχείο, ίσως επειδή ήταν άντρας της πόντιος. Αλλά το ποντιακό τα αγαπούσε πάρα πολύ. Και μεράκι, δηλαδή, για να μάθει. Και έμαθε, τρεις μήνες μέσα, έμαθε. Λοιπόν, θα επιδιώξουμε να τη φέρουμε εδώ. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, ποντιακό. Εγώ θα παρέμβω εδώ. Ναι. Μάγκη, μια και μίλησε για τον Γιάννη. Παίζει λίρα, καλλιτεχνικό μέρος, διδάσκει καλλιτεχνικά. Έχει και κάποιον άλλο τομέα, τον οποίο ο πολλής κόσμος δεν τον ξέρει. Να μας τον αποκαλύψει. Τον ξέρουμε πολύ λίγοι. Μεταξύ των λίγων είμαι και εγώ. Τραγουδάει και πολύ ωραία. Και να τον παρακαλέσω να μας πει ένα τραγούδι Γιάννης. Για να τα ακούσουν και τη λεφτή και όλος ο κόσμος. Να μην τον βλέπω μόνο λιράρι. Πρέπει να μας φτιάξει το χατήρι. Η αποκάλυψη. Θα δώσω εγώ τη λίρα την αρέ. Μπορείς να το αρνηθείς. Και δεν θα μας αρνηθεί σίγουρα. Αγροτερήμενη. Αγροτερήσει γιατί κάτι για τη φωνή άκουσα προηγουμένως. Δεν πειράζει. Εδώ δεν κρίνονται. Αναχάπαρα. Αναχάπαρα. Και το ξένα χάπαρα. Εδώ δεν είναι εκπομπή ταλέντων όπως παλιά στην κρατική τηλεόραση. Εσύ εκπαιδεύεις ταλέντα. Είναι και καθηγητής στο μουσικό γυμνάσιο. Αυτό δεν μας τα πει. Ο Λιράρης στο 4 μουσικά γυμνάσια είναι στην Ελλάδα, κάπου τόσα. Κι άλλα που μας πει ο Τάσος. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή με τα παιδιά, με τη σχολή που έχει. Λοιπόν, πάμε. Thank you.
Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, υπέροχη ποντιακή ύμνη για τα τόμις που πήγαμε από την εκπομπή. Σίμω Κουλακίδη, ήθελες να πεις κάτι σχετικά με την, να συμπληρώσεις δηλαδή κάτι σχετικά με το χορό Σέρα. Αυτό που ήθελα να πω για τον πολεμικό χορό της Σέρα, χωρίζεται σε τρία μέρη, σε τρεις στροφές όπως γράφεται. Δηλαδή στην πρώτη στροφή, στο πρώτο κυρίως μέρος, οι χορευτές βγαίνουν με φρόσινη διάθεση να χορέψουν υψώνοντας τα χέρια. Γι' αυτό είναι και αργός ο ρυθμός. Στη δεύτερη λοιπόν στροφή όμως, αυτή η διάθεση, η χαρούμενη διάθεση, τα χέρια που είναι ψηλά και όλα, απότομα κατεβαίνουν. Στη δεύτερη στροφή κατεβαίνουν χαμηλά τα χέρια και οι κινήσεις είναι ρυθμικές μπρος-πίσω. Σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει, αντικατοπτρίζει αυτό το πράγμα τον πληγωμένο, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει και να νικήσει. Αυτό στην τρίτη στροφή πλέον, ο πληγωμένος αυτός αποκτά τις δυνάμεις του και έρχεται η ώρα της λύτρωσης. Πληγωμένος και σωματικά και ψυχικά. Δηλαδή εκεί που ήταν η διάθεσή του στο κατακόρυφο κάτω, αυτομάτως έρχεται η ώρα της λύτρωσης. Αυτό το σώμα το οποίο λύγιζε και προσπαθούσε να επιβιώσει και να νικήσει, ξαφνικά αποκτά όλες τις δυνάμεις του και όπως χορεύεται, σηκώνεται και στείνεται όρθια και με το κεφάλι ψηλά κοιτάζει και ατενίζει πλέον τη νίκη. Αυτές είναι οι τρεις πλέον στροφές που αντικατοπτρίζουν το πολεμικό χορό της Σέρα. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πότοι αγαπούσαν τους πολεμικούς χορούς, γιατί πολλά ακούγονται ότι όλοι χοροί είναι πολεμικοί κτλ. Δεν έχει καμία σχέση με τους πολέμους. Απλώς επειδή αναγκαζόντουσαν στις συνθήκες που επικρατούσαν τότε, όλοι πόδι, λαούς, μπράβο, να αγωνιστούν και να αγωνιστούν για τα ελληνικά τους και να μπορέσουν να εμπνήσουν την παρικαριά τους, την αγωνιστικότητά τους και την αγάπη τους για την ελευθερία και τη ζωή. Γι' αυτό και υπάρχουν και τραγούδια τα οποία υμνούν την ειρήνη. Όπως αυτό το ειρήνη που... Ναι, μπράβο. Αντιπολεμικά υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν πολεμοχαρής λαός. Αυτό είχα να συμπληρώσω. Τάσο, λίγα λόγια θα μας πεις τώρα για τους ομάλχορους. Επιγραμματικά και θα μιλήσουμε στη συνέχεια εφόσον παίξουμε για ακόμα ένα χώρο. Ο Μάλλον δεν ξέρει ο Γιάννης προηγουμένως, λέγεται ομάλε μπροστά. Η ομαλή χώρη, ναι. Είναι μια ομάδα νομίζω, έτσι. Πολύ χώρη λέγονται, ξεκινάμε από ομάλ και βγάζει ευκρίσμα ομάλε εμπροπής. Ο Μάλλον εμπροπής λέγεται γιατί εμπροπής. Μπρος πίσω. Ναι, έχει. Είναι πιο... Ο Μάλ λέγεται και το διπάτ. Ο Μάλ λέγονται και άλλοι χώροι. Άρα πρέπει να διευκρινίσουμε. Το διπάτ πρέπει να είναι το διπάτ είναι το ομάλ της τραπεζούντας, έτσι το έχω διαβάσει, είναι αυτό, είναι ομάλ, κοτσεχτό ομάλ, ομάλ γαρασαρέντικο, ομάλ, δηλαδή πρέπει να διευκρινίσουμε και το ομάλ. Και του Κάρσου. Το Κάρσου δίκο με ομάλ, ενές πάνε στα. Είναι πολλές οι παραλλαγές. Είναι πολλές οι τραπεζούντας, οι ομαλοί χωροί. Ήθελα να μου πείτε δύο λόγια, έτσι από περιέργεια προσωπική, σχετικά με το ομάλ γαρασαρής και ομάλ κερασούντας, είναι τα ίδια αυτά. Όχι. Γιατί βλέπουμε πάνω στους δίσκους που αναγράφουμε ομάλ κερασούντος και ένα άλλο ομάλ γαράσαρης που έχει τον ίδιο ακριβώς ρυθμό. Ο ρυθμός είναι ίδιος. Η δημορφία της πρέπει να είναι ως το γλωσσικό. Η γαρασαρέντη γαλάζει ως προς τα βήματα. Ο χορός είναι βήματα ίδια. Μόνο έχουν τον ρυθμό αν είναι η διαφορά τους, ας πούμε, εκείνο. Μα και από ό,τι ξέρω, συγγνώμη που παρεβαίνω, το ομάλ... πώς το είπαμε, Γαράσαρη Γενικόπολης και το κερασούντας που λέμε είναι το γνωστό το εμπροπής. Το εμπροπής ή κοτσιχτών, όπως αλλιώς το λέγανε. Έτσι νομίζω ότι συγκεντρώνεται, δηλαδή το εμπροπής, κοτσιχτών, ομάλι, κερασούντας, σαψούντος ή λεμόνα είναι το ένα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το ξεχωριστό ομάλι γαράσαρης. Γιατί οι γαρασαρότες λένε ότι τεμέτερον είναι και ο ρυθμός. Εμπροπής είναι άλλος χώρος και το κοτσιχτών είναι τα λάχανα που λέμε εμείς, τόσο ρυθμός. Και εμπροπής είναι το άλλο και διπάτη είναι το άλλο. Γνωστό, δηλαδή το κάνουν και λίγο... Τώρα τα αλλάξαμε εδώ και... Πατριωτικά, έτσι, σοβινιστικά. Γιάννη Μουσίδη. Ματσουκέτη είναι η καλύτερη χώρα, είναι η γαρασάρα την καλύτερη χώρη. Όλοι οι ποντιακοί χώροι. Όλοι οι ποντιακοί χώροι. Όλοι οι ποντιακοί χώροι. Να είμαστε ερατιστέ. Λοιπόν, τώρα τι θα μας παίξετε και θα μας τραγουδήσετε. Ας πίνουμε ένα ρακόπο. Να πούμε ένα. Ας πίνουμε ένα ρακόπο. Καλά, πάμε καλά. Άντε, ή ασκή μαρία. Μάχιστε, γεια σου, να είσαι καλά, πάμε. Γεια σου, σήμερα. Σας ακούμε.
την ωρία σα, σαράντα αλμέδαλια. Σαράντα την ωρία σα, σαράντα αλμέδαλια. Αλλά να τόσα εφήλατα, πουσκάρια μου δωρκάλια. Αλλά να τόσα εφήλατα, πουσκάρια μου δωρκάλια. Αρμέντζα Παναγία, εγώ εσέ δοξάζω, πως χεισώ και με ταράσια, ούτε σαν ασθενάζω, πως χεισώ και με ταράσια, ούτε σαν ασθενάζω. Τρεπούμενα, εγώ είμαι διψασμένο. Κρύα νερά τρεπούμενα, εγώ είμαι διψασμένο. Πόσα εγκαλέα εύκαιρα, εγώ είμαι διψασμένο. Πόσα εγκαλέα εύκαιρα, εγώ είμαι διψασμένο. Ωι, πάτω και μπροσχυλό έναν και το πολλά γαμπόσε. Έλα πουλήψε μέτερα, αν αρρώστες δερώσε. Έλα πουλήψε μέτερα, αν αρρώστες δερώσε. Πλατάνα ελίβωσε, στην τραπεζούντα βρέχει. Σαν πλατάνα με ελίβωσε, στην τραπεζούντα βρέχει. Εγώ θα πάω και έρχομαι, η μάνα μαλογέγει. Εγώ θα πάω και έρχομαι, η μάνα μαλογέγει. Αρμέτσα Παναγία, εγώ εσέ δοξάζω. Πως κοιτσό και με ταράσια, όντε σαν αστερνάζω. Πως κοιτσό και με ταράσια, όντε σαν αστερνάζω. Λοιπόν, χορός ΤΙΚ, έτσι, αυτός που ακούσαμε. Ο λόγος τους... Στον Τάσο. Στον Τάσο. Είναι πολύ μπίτης. Στον Τάσο. Και λίγο, ναι. Τι, καταρχήν, ναι, δύο λόγια για το χορό ΤΙΚ. Σώμα, ευθεία, κορμί, τίκια που λέμε. Τίκια. Ναι. Τις μύτες, ευλίγιστος, ζωντανός. Δεν έχει τίποτα άλλο, δηλαδή ιστορία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι παραλλαγές στο ΤΙΚ όμως. Ναι, πολλές παραλλαγές. Πολλές παραλλαγές. Αυτό είναι μάγκυλος χώρος, παμποντιακός χώρος, χορευόνας σε όλες τις πορεικές του πόντου. Δηλαδή δεν είχε τοπονημία, ας πούμε, πως υπάρχουν μερικοί χωροί που τους χορεύανε σε κάποια μέρη μόνο. Και εδώ ακουστήκαν και τους βγήκαν. Ο ΤΙΚ είναι παμποντιακός χώρος, το χορεύε όλος ο πόντος. Δηλαδή με κάθε μαχανά που χορεύαν, κάθε χορεύαν, χορεύαν. Εγώ επιμένω όμως στις παραλλαγές. Φέρει πριν ο ρυθμός του συγκεκριμένου του αραφή που έπαιξε. Τι είναι, στο γόνατον, μονών, διπλών, πώς λένε. Μόνο. Μόνο και γρήγορη μορφή είναι. Το σογόνατον ή κοδεσπενιακό είναι ο αργός. Το κοδεσπενιακό είναι ο τενελής, ο χορός, ο μετρημένος, ο αργός. Είναι τρομακτός χορός, ο άλλος που χορεύουν. Λένε και σογόνατον. Και σογόνατον. Σογόνατον είναι επιτόπου, μάλιστα. Σογόνατον επιτόπου, τσακώνεται τα γόνατα. Ο χορός χορεύεται ποικίλο τρόπο, με πολλούς τρόπους. Όσοι τσακώνουν τα γόνατα, σογόνατον εκεί, από εκεί προέρχεται κάπως. Τα βήματα ίδια και όλες οι παραλλαγές. Και έχουμε και το τρομαχτόν, το λαγκεπτόν. Το βρήκαμε. Α, πιο γρήγορο δεν θέλω. Το χορεύαν μόνο οι άντρες αυτό νομίζω. Το τίκ τρομαχτόν. Το αγγίζει σε ρυθμό τον χορό σέρα περίπου. Και του κότσερ αυτό. Περίπου. Εγώ ήθελα να πω κάτι γενικά για τους χώρους. Οι χώροι μας είναι πάρα πολλοί. Δεν τους ξέρουμε ούτε εμείς. Τώρα εδώ και 2-3 χρόνια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Ομοσπονδία, την Νότια Ομοσπονδία Αθηνών και τους ανακαλύψανε. Νότια Ελλάδα. Ναι, Νότια Ελλάδα. Τους ανακαλύψανε, τους ηχογραφήσανε και πιστεύω σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσουν και σε βιντεοκασέτες. Χάρης. Χάρης της Ομοσπονδίας με τον Νίκο τον Ζουρνατζίδη. Ένας αξιόλογος καβαλιώτης, χορευτής χρόνια. Έτυχε να συνεργαστούμε και αρκετό καιρό στην Αθήνα.
Αγωνίστηκε πάρα πολύ το παιδί αυτό, έκανε προσπάθειες μεγάλες, θυσίες, γιατί δεν είναι εύκολο να τρέχεις από χωριό σε χωριό, πόλη σε πόλη, να βρει, να ανακαλύψει ανθρώπους παλιούς. Πολλοί χωριά ανακαλύφθηκαν και εδώ στην Καβάλα και στον Ιχρόκαμπο και στο Διπόταμο. Όπως συγκεκριμένα το Καλό Γκορίτς ανακαλύφθηκε από μια γριούλα στο Διπόταμο Καβάλας πριν 3 χρόνια. Χορεύεται και εκφράζεται. Προφανώς θα εννοείς ότι αναβιώθηκε. Αναβιώθηκε πάρα πολύ, γιατί ξέραμε όλοι μας ότι οι χωροί είναι 18-20 χωρούς, ξέραμε όλοι. Ο Νίκος Ζουρατζίδης είναι και στο χωριό μας. Μπράβο, έχει ψάξει. Και ζήτησε παλιούς χορευτές, κάτι τον Ανδρέα Αθανασιάη, τον Λάμπο, τον Αργύρο, τον Γεωργιάη, τον Παναγιώτη, και τους έβαλαν να χορέψουν, γιατί έρα που είναι τραπεζούντας χορός, και πολλούς άλλους χορούς τους κατέγραψε για να πλαισιώσει την Ελλάδα. Γι' αυτό είπα, έχει ψάξει, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα και στον Πόντο πήγε. Και βρήκε γύρω στους 52 χορούς, τους οποίους τους καταγράψανε και μουσικά τους καταγράψανε και χορευτικά. Για αυτούς τους 52 χορούς ή τουλάχιστον για τους περισσότερους θα μας πείτε περισσότερα σε λίγο. Πάμε στα όμορφα τα ποντιακά. Όπως καλή ώρα αυτό που μας είπε. Έχουμε πει σε άλλη εκπομπή ότι άσχετα αν είναι χορευτικό το, ο χορευτικός του σκοπός ή όχι, του πόντιου υψί απέσχει. Χορεύει. Είτε βλέπει, είτε είναι ακούει μόνο, είτε χορεύει έτσι, αλλιώς πραγματικά. Και γι' αυτό κρατήθηκαν οι χορεύει. Και η μουσική. Και η μουσική και το τραγούδι και στον αργοριθμό είναι εκφραστικό μέρος, βεβαίως και χορεύει.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους φίλους τηλεθεατές και εγώ θα έλεγα να τους δώσουμε και τα συγχαρητήρια, γιατί μας ενισχύουν ηθικά. Στην προηγούμενη εκπομπή λοιπόν είχαμε θέσει με τους προηγούμενους καλεσμένους, με τους καλεσμένους της εκπομπής εκείνης κάποια ερωτήματα. Είχαμε κάνει με άλλα λόγια ένα ποντιακό τηλεοπτικό παιχνίδι. Η ανταπόκριση σας φίλοι τηλεθεατές ήταν συγκινητική. Από τη στιγμή που ξεκίνησε το παιχνίδι μας δεν σταμάτησε να χτυπά το τηλέφωνο και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον 4-5, ένα τηλεφωνικό κέντρο με 4-5 γραμμές για να μπορούμε να καλύπτουμε, να προλαβαίνουμε, γιατί αρκετοί εξέφρασαν κάποιο και τους δάμε συγγνώμη γι' αυτό ότι δεν μπόρεσαν να πιάσουν. Να πω λοιπόν ότι είχαμε συνολικά 55 τηλεφωνήματα και αυτά λόγω χρόνου, αλλιώς εγώ νομίζω ότι θα ήταν τετραπλάσια. 47 ήταν οι σωστές απαντήσεις από τα 55 για το τηλεοπτικό μας παιχνίδι. Τα τηλεφωνήματα αυτά, σίγουρα δεν μπορούμε να αναφέρουμε όλα τα ονόματα των νικητών που μπαίνουν στην κλήρωση. Θα πω απλώς ότι 13 ήταν από το Χορτοκόπι, 1 από τη Χωριστή, 3 από τις Κρινίδες, 3 από τη Λιδία, 4 από το Κοκκινόχωμα, 5 από το Μαυρόβατο, 2 από το Ζυγός, 3 από τον Αμυγδαλαιώνα, 1 από το Κεφαλάρι, 1 από την Αδριανή, 1 από το Δοξάτο, 1 από τη Φτελιά και 1 από το Κρυονέρι, 2 από την Ελευθερούπολη, 5 από τη Δράμα και 1 από τη Νέα Σεβάστια. Μπαίνουν δηλαδή στην κλήρωση, έχουμε εδώ μπροστά στο βάζω αυτό στο δοχείο που βλέπετε 47 ονόματα τυλιγμένα σε χαρτάκι, η κλήρωση θα γίνει τώρα και ο νικητής θα κερδίσει ένα μικρό δωράκι, ένα καλόγερο, μια κρεμάστρα αξίας 12.000 δραχμών προσφορά από την επιπλομορφή των αδερφών Σκονίδη που βρίσκεται στις Κρινίδες Καβάλας. Λοιπόν, θα παρακαλούσα έναν από τους καλεσμένους να τραβήξει ένα κλήρο. Είναι και του καιρού τώρα, βλέπεις, παλτά φορούν, δεν ναι, ταράζεται μία γυναίκα. Ναι, ανακάλυψε και τράβηξε. Να μην λένε από βαθέα σπέρο. Λοιπόν, άνοιξε το και διάβασε το εσύ. Ιωάννης Παυλίδης Δράμα. Ιωάννης Παυλίδης Δράμα. Ο Ιωάννης ο Παυλίδης από τη Δράμα είναι ο τυχερός, ο οποίος μπορεί από τη στιγμή αυτή που ακούει την εκπομπή μπορεί κάλλιστα, εμείς θα ειδοποιήσουμε το κατάστημα του Ταναφών Σκονίδη να πάει και να πάρει όποτε θέλει αυτός το δώρο του που είναι όπως είπα μια κρεμάστρα, ένα σκαλόγερος αξίας 12.000 δραχμών. Συγχαρητήρια Γιάννη Παυλίδη, συγχαρητήρια σε όλους τους φίλους τηλεθεατές που πήραν τηλέφωνο, που συμμετείχαν και σε όλους τους άλλους που δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τους ποντιακούς χορούς, γιατί γι' αυτό σας φέραμε, αλλά ήδη φάγαμε αρκετό χρόνο. Τι λέτε, να παίξουμε ακόμα ένα τραγούδι και μετά να πούμε πλέον για τα καλά. Καλά έτσι. Πρόβλημα, ποιος θα μας παίξει. Ο Γιάννης όμως ήδη θα παίξει. Εντάξει, ζητάνε είναι κομπή και τώρα ξέρετε Μάκη και εμείς ζητάμε και συγγνώμη. Σάββατο χθες λίγο είμαστε αυτοί. Αλλά πάρει να τον πω τον Γιάννη έτσι να μας πλησιώσει το όλο πρόγραμμα. Να μας παίξει ένα τραγούδι ακόμη, ξέρει αυτός. Ένα τραγούδι ακόμη. Δεν μας τράσει το χατήρι. Ένα τραγούδι και μετά θα πούμε εμείς. Λοιπόν, μην το φέρουμε σε δύσκολη θέση. Όχι, δεν είναι σε δύσκολη θέση καθόλου. Δεν μπορώ και εγώ, είναι. Ναι, αλλά από ό,τι φάνηκε Γιάννη, εκτέλεσες πολύ θαυμάσια το προηγούμενο τραγούδι. Εγώ θυμήθηκα και με την ευκαιρία να το πω τον Κωστίκα του Τσακαλίδη. Μας φέρει στο νου παλιές ιστορίες. Θα μας παίξει ο Γιάννης ο Μωυσίδης ένα τραγούδι, τα διήμερα. Το τραγούδι της Ορφανής που λέγεται, ναι. Που δεν ζει ο πατέρας της και τον καλεί... Ορφανέστας στον Ιφέβρα. Ορφανέμπασης στον Ιφέβρα, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επιθυμία και δικιά μου να το χαρίσουμε σε όλους τους καλούς, τους γνήσιους πόντιους, έτσι. Yeah.
κι αν δέχεστε φαλόφουλη. Εδώ θα έλεγα ότι αυτό ακριβώς το τραγούδι, αλλά και πολλά άλλα τέτοια, δεν συγκρίνονται σε καμιά περίπτωση με το καλύτερο ποιοτικό σήμερα τραγούδι. Με τα θέματα που δίνει μέσα από τα 4-5 δίστιχα που έχει, μπορεί να γράψει ολόκληρο βιβλίο. Έτσι δεν είναι? Και βιβλίο μπορεί να γράψει, και είναι με τραγούδια, τα αναφορικά, ιστορικά τραγούδια μπορούμε να τα πούμε, όπως έχουν πάρα πολλά παραδοσιακά. Απλά θα πω για το ένα Astrelix 7 που είναι τραγούδι, είναι ντοκουμέντο. Αναφέρεται, ας πούμε, ο δημοτικός, ο λαϊκός, ο συγγραφέας, ο ποιητής, και λέει ένα Αστρένεξέδε, και μιλάει για τοπονημία και λέει ένα Αστρένεξέδε στην Ανατολή, προειδοποιώντας την κόρη που είναι κρυμμένη στο σπίτι μέσα, ότι εσύ έρχονται είναι Τουρκάν. Λέει, το σπίτι εδώ. Κωδικοποιημένο. Κωδικοποιημένο. Ένα Αστρένεξέδε στην Ανατολή, αρένα κι άλλο ξέδε στο τεπέκορο τοπονημία, εκεί πέρα. Δεν είναι τραγούδια. Παραδοσιακότατα, δικά μας. Το κάθε δίστιχο μπορεί να αποτελέσει και θέμα ολόκληρης έκθεσης. Βέβαια. Με την ευκαιρία όμως του τραγουδίου, αυτό το οποίο είναι, μπορούμε να το καταδάξουμε και σε τραγούδια του χάρου και του γάμου. Και του γάμου. Κάτι ανάλογο, κάτι ενδιάμεσο είναι αυτό. Προηγουμένως όμως να μην ξεχάσω να πω στον φίλο μου, τον τυχερό δηλαδή του διαγωνισμού, τον Γιάννη τον Παυλίδη από τη Δράμα, να επικοινωνήσει αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής με τον σταθμό μας για να του εξηγήσουμε πώς θα παραλάβει το δώρο του. Λοιπόν, ερχόμαστε στα τραγούδια του γάμου και στους χορούς βέβαια εμείς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή του γάμου. Είχε χορούς ειδικούς ο γάμος, ποντιακός γάμος. Υπήρχαν.
Εκτός των συνηθισμένων χώρων. Ναι. Κοτσαγγέλ. Το Κοτσαγγέλ. Κοτσαγγέλ. Όχι, θα διαβάζω το... Το Φίλισμαν. Το έθιμο ήταν. Έθιμο, ναι. Α, το Νιφέπαρμαν. Το Νιφέπαρμαν. Το Νιφέπαρμαν, ναι. Το Νιφέπαρμαν την ώρα που παίρνουν την ύφη από το σπίτι για να πάνε για την εκκλησία. Εκεί χρησιμοποιούμε τραγουδιστικά τουλάχιστον, αναφερόμαστε στο Αφεκορίν τη μάνα σου. Εκεί είναι, να μην το αναλύσουμε τώρα. Δεν το αναλύουμε. Μιλάμε για το Μάρς, ο χορός Μάρς που είναι, χορεύεται και σε, το συνάντησα εγώ τουλάχιστον και ακούω και από άλλους σε νησιώτικα μέρη, είναι ένας ρυθμικός χορός αντικριστός κατά κάποιον τρόπο και χορεύεται την ώρα που παίρνουν την ύφη και σμίγουνε του αντρός στο μέρος και του κοριτσιού και πάνε να παντρεύουν Στεφανούνα. Άλλος χορός από ό,τι ξέρω εγώ, παλιά φτιάχνανε τα 7 ζευγάρια και το τέκα, ας πούμε. Γι' αυτό θα μας πει ο Σίμος ο Το Φίλισμαν δεν είναι περισσότερο έθιμο μάκι παρά χορός από ότι... Χορευτικό έθιμο. Ναι, χορευτικό έθιμο από ότι το αναφέρουν και τα βιβλία όλα. Δηλαδή αποτελούταν αυτό το συγκεκριμένο σχήμα του έθιμου από 7 μονοστέφανα ζευγάρια, λέγανε 7 αντρόγυνα, τα οποία έρχονται σε πρώτο γάμο και τα οποία... στη μέση μετά από αυτά τα μονοστέφανα ζευγάρια τα οποία ασχορεύομαι και το τικ, έτσι όπως το λέγανε, μπαίνουν στη μέση το νιώπατρο ζευγάρι μαζί με τους κουμπάρους στην παρανύψα και το παρανυφάκι. Mm. Και στη μέση του χορού φυσικά έμπαινε και ο Λιράρης ο οποίος έπαιζε και τραγουδούσε και δίπλα του, όπως αναφέρεται, υπήρχε και ένας παπάς ο οποίος με το θυμιατό θύμιαζε όλο το κύκλο του χορού. Mm. Δηλαδή ήταν έθιμο το οποίο υμνούσε περισσότερο τον νιώπατρο ζευγάρι και ειδικά την ύφη δηλαδή. Γι' αυτό και ονομάζονταν Φίλισμαν, κατά παράφραση από το Φίλισμαν. Κάποιο ρήμα το οποίο υπήρχε, θυμίζω. Τάσο, λίγα λόγια για το Κοτσαγγέλ θέλω να μας πεις. Γιατί τώρα το χορεύουν το Κοτσαγγέλ. Γιατί ήταν έθιμο, χορευτικό έθιμο και αυτό. Μάλιστα με αυτόν από ό,τι διάβαζα έκλεινε και ο γάμος. Και παίρνω στο σπίτι ολόωρα σαν τραγούδι. Ωραία τώρα εμείς δυστυχώς οι σύλλογοι το έχουμε... Σαν αποχαιρετήρια. Και αποχαιρετήριος ήταν και ναι, ήταν και όλος. Δεν έχει συγκεκριμένα βήματα αυτό. Όχι, είναι ένας άλλος. Είναι ελεύθερος. Κατά καιρούς, επειδή το δηλώνει και αποχαιρετήριο ότι ήταν, συγγνώμη κιόλας, ο κάθε τραγουδιστής εφτάζευε το Κοτσαγγέλ Ερχίνες είναι η χαρά ετελέδη, ξέρω εγώ, πολύ τραγουδιστή το έχουν πει κατά καιρούς. Ναι, αυτή είπα τα στιχάκια, έχει στιχάκια που αναφέρονται. Δεν ξέρω αν σας φέρω σε δύσκολη θέση να μας παίξετε ένα Κοτσαγγέλ για το αυτό του Βόγου. Θα... δεν με συγχωρείτε καθώς. Εγώ θέλω να παρεύω, ναι. μια που έκανε συζήτηση με τους χοροδιδασκάλους για το Μονοστέφανα, αδρακά έχουμε το Λυρισί που παίζει τα Μονοστέφανα και τραγωδία. Τον Μπομπά με το Θυμιατό και έχουμε. Ας τα λέμε το Λυρισί και πες μας την τραγωδία, να το θυμίσουμε. Εσύ όλο πας να το βάζεις να τραγουδάσεις. Αλλά γενομένη συζήτηση για τα... που μας είπε για τα 7 ζευγάρια, θα μας πει για ένα τραγούδι. Το αρμόδιο τραγούδι. Και μετά θα παίξω και το Κοτσαγγέλ. Δεν τον πιέζω εγώ, άμα θέλει πολύ εγώ ευχαριστώ. Τον πιέζω, γιατί είπα ότι πολύ λίγοι ξέρουν τις ικανότητες. Mascarillo.
Σάββατο ήταν εμπερός ασογγή της καλλιών ασογγή της καλλιών. Πριν τα γραβέρδε σασανε, δευσκαλίον άσανε, δευσκαλίον. Έτσι κάπως κλείνει η τραγούδια, να φέρετε στο συγκεκριμένο. Και σίγουρα θα έπρεπε να είχαμε γύρω στις 5 με 6 ώρες και αν θα έφταναν για καλύτερα να παίξουμε όλους τους ποντιακούς χορούς, όλα τα τραγούδια που άκουσατε των ποντιακών χωρών και κανείταν. Θα ήθελα μόνο στο σημείο αυτό, όσο πιο επιγραμματικά γίνεται, αλλά παράλληλα και μεστά, να μιλήσουμε για τους χορούς, να μας πείτε δύο λόγια, αναφορά απλή για τους άγνωστους που εσείς ξέρετε, έτσι μια αναφορά και αν κάτι το συγκεκριμένο έχετε υπόψη σας, για να πάμε μετά στους γνωστούς. Οι άγνωστοι χώροι δεν τους γνωρίζουμε ακόμη, δεν τους έχουμε δει. Άγνωστοι εννοώ στον κόσμο. Στον κόσμο εννοώ. Γιατί εσείς κάποιους από τους οποίους ο χορός χαλάει που είπες. Τους που έχουμε στους συλλόγους, σήμερα λίγο πολύ τους ξέρουν όλοι. Τους άγνωστους αυτούς το χαλάει. Ναι. Αυτό το μάθαμε τώρα οι 2-3 χρόνια, όπως και το καλό μπορείς, το μάθαμε επίσης τώρα. Θα περιμένουμε να. Μιλίτσα, έχω ακούσει το χορός Μιλίτσα. Λέει. Υπάρχουν. Το Αρματσούκ ή Ελματσούκ. Το Αρματσούκ είναι συνηθισμένο χορό. Για μάκι, να παρεύομαι. Αυτή η χωρή. Σήμερα γι' αυτό σε καλώ εδώ, δεν χρειάζεται να μα. Ίσως επειδή έχω διαβάσει συγκεκριμένα πράγματα, αυτή η χωρή, η οποία ήταν άγνωστη και ακόμα και τώρα είναι άγνωστη στους πόντιους, απλώς αναφέρονται επιγραμματικά, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή γι' αυτό λέμε ότι οι ποντιακοί χωροί στο σύνολό τους με τις επιμέρους κατατόπους παραλλαγές κτλ. Φτάνουν σε έναν αριθμό πάνω από 40. Όπως είπε και ο Τάσος προηγούμενα, φτάνουν με την καταγραφή στους 52. Είναι πάρα πολύ αυτή η άγνωστη. Δηλαδή ξεκινάμε από το χορό Αρματσούκ, όπως είχες πει, το Γιαματάν, Γεντία Ράων, Γιουβαρλαντούμ, Κοτσακέλ, Μιλίτσα, Μιτερίτσα, Μπότζονος. Υπάρχουν κάποιες ονομασίες που τις ακούει άλλος και λέει χορεύονται αυτοί οι χωροί. Υπάρχουν. Αυτοί υπήρχαν δηλαδή, χορεύονταν στα διάφορα μέρη του πόντου. Γι' αυτό και κατά τόπους δηλαδή υπήρχαν αυτές οι ονομασίες. Και πολλοί χωροί έχουν πάρει και ονομασίες από διάφορες κομοπόλεις, από ζώα, φυτά, όπως υπάρχει και η Γερακίνα που λέμε το. Που το πήρε την ονομασία από το θηλυκό γεράκι που υπήρχε. Υπάρχουν πολλοί άγνωστοι χώροι. Αλλά το αντίστοιχο είναι Πατούλας και Επιπυλωμάτα. Αλλά οι γνωστοί, αυτοί οι χώροι οι οποίοι χορεύονται, ειδικά εδώ στο μέρος μας, στον ομό Καβάλας παραδείγματος χάρη, και είναι γνωστοί σε όλους τους πόντους, είναι οι κοινοί χώροι που λέμε το Κότς, το Ριπάτε, ο Μάρκο. Ναι, εγώ έχω ακούσει, έχω ακούσει Σίμω και Τάσο και σε εσάς απευθύνω. Έχω ακούσει κάποιοι, μάλλον έχω δει κάποιους χώρους. Οι οποίοι δεν είναι απλές παραλλαγές του ΤΙΚ. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί έχουν παραμεριστεί ή δεν έχουν επιβιώσει λόγω του ότι είναι απλές παραλλαγές είτε του ΤΙΚ είτε του ΜΑΛ. Δεν θυμάμαι τώρα όμως, έχω δει κάποιους χορούς που έχουν τελείως διαφορετικά βήματα, είναι φαντασμαγορικοί, ας το πω έτσι, αλλά δεν κρατήσανε. Θυμάμαι στον Ποντιακό Σύλλογο Νέας του Χρυσούπολης είχα δει έναν τέτοιο χορό. Τα τίταρα. Τίταρα, ναι. Τίταρα. Ναι, δεν το χορεύουμε. Δεν είναι ωραίος χορός. Θεαματική είναι, αλλά δεν χορεύονται. Το ξεκίνησαμε εδώ στο Πορτογόλο Σύλλογο μαζί με τον Αρματσούκ. Αυτούς που ξέραμε δηλαδή είναι τους λίγους. Δεν τους γνωρίζουν. Δεν γνωρίσαμε χώρους. Δεν είναι εδώ στο νομό μας τουλάχιστον. Εμείς τουλάχιστον τα χρόνια που πήγαμε στους συλλόγους, αυτούς μας διδάξανε. Ό,τι μπορέσαμε εμείς μετά από μόνοι μας. Πρέπει να έχεις τον χρόνο, να έχεις την οικονομική ευκαιρία να ψάξεις, να ψάξεις. Τι κληρονομήθηκε από τους προηγούμενους για να μάθουν τι πήρα χορούς. Αυτά που διδαχθήκαμε από τους προηγούμενους. Υπάρχουν και άλλοι χωροί οι οποίοι χορεύονται. Δηλαδή, όπως μιλήσαμε προηγούμενα για την καταγραφή του Νίκου του Ζουρνατσίδη, θα τα ψάξουν κάποιοι άνθρωποι να τα βγάλουν και αυτοί οι νεότεροι, και εμείς θα τα δούμε και θα τα αναφέρουμε στους άλλους. Το πρόβλημα είναι στους συλλόγους. Και στους συλλόγους. Δεν είναι μόνο στους δασκάλους, είναι και στους συλλόγους. Ας ελπίσουμε στον κύκλο που κάνουμε εκεί τώρα με τις εκπομπές που θα κάνουμε τους συλλόγους. Εκεί θα τα συζητήσουμε πιο διεξοδικά και θα τους βάλουμε και τα χέρια στον τύπο, όπως λέει, στον τύπο των ύλων. Λοιπόν, δύο λόγια μόνο για το Κότσαρι και θέλω να μας παίξει ένα καλό Κότσαρι. Γιατί αλίμονο να μιλήσουμε για ποντιακούς χωρίς και να μην αναφερθούμε στο Κότσαρι, δεν είναι. Κότσαρι είναι χορηγόντας όλο τον μόνο. Στο Κότς. Γι' αυτό λέγεται Κότσαρι. Με τη φτέρνα. Με τη φτέρνα. Δεν ονομάζεται και Κότς. Είναι ζωντανό. Κάποιοι λένε όμως ότι δεν είναι ποντιακός χορός. Ότι. Αρμένικος χορός λένε ότι.
Βουνίσιος πολεμικός χορός είναι, έτσι όπως Αρκετοί όμως, αρκετοί δράτες έχουν πάρει από μας, όπως και εμείς πήραμε από αυτό. Πολλά υπάρχουν, όπως είχαμε πει προηγουμένως, ένα πιτσάκο που λέμε τα μαχαίρια, το πήραμε και εμείς από εδώ. Όπως έχουμε αλληλογανισμούς και στις λέξεις και στη λεξιλογία, έχουμε αλληλογανισμούς και στο χώρο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Κότσαρη πρέπει να είναι γνήσιο ποντιακό. Και εγώ πιστεύω όλοι και... Έχουμε ο χορός ΤΑΣ, κατά κυριολεξία, είναι αρμένικος χώρος. Ναι, εντάξει. Υπάρχει και η αντίστοιχη τοπονομία, ΤΑΣ και Πρού. Ναι, αλλά και εγώ πιστεύω ότι ο Κότσαρη χορός είναι ποντιακός. Έτσι πιστεύω εγώ. Έχει πολλούς χώρους σε πολλές περιοχές που δεν υπήρχε η λύρα. Υπήρχε βιολί. Στο μόνο υπήρχε το βιολί. Όπως ξαψούνε, τρέχει βιολί, δεν τρέχει λίρα. Πολύ λάκη. Και στα κωτήρα κατά τα τρόπια εκεί κάτω. Στο λιγάκι θα παραξηγούμε ότι το βιολί παίζει ποντιακά. Το βιολί είναι ποντιακό όργανο. Ήταν όργανο του πόντου. Το ούτι, υπήρχε στον πόντο. Δεν μπορούμε να πούμε την όργανο του πόντου, αλλά παίζουν και στον πόντο. Και ζόταν σε μέρος του απογείου. Και είναι παραδοσιακό όργανο. Στο δυτικό πόντο. Άσχετα είναι βιομηχανοί. Υπήρχε η φλογία, υπήρχε τα γκιούγκρεν, υπήρχαν ζουρνάδες, υπήρχαν τόσα όργανα. Όπως η μπάφρα. Είναι η μπάφρα στον πόντο μέσα. Και οι μπαφραίοι έχουν κάποια τραγωδού, κάποιους χορούς, είναι παραλλαγές βέβαια των ποντιακών, αλλά είναι πολύ θεαματικοί. Και γι' αυτό να μην λένε ποτέ ότι αυτούς δεν μιλάει κανένας, γιατί... Τραπεζούντα είμαστε μαζικές πόλη θα λένε, λοιπόν, και χωρίς μας είναι ποντιακοί. Λοιπόν, έχω ακούσει ότι ο χορός Κότσαρη, για να πνεύω και τη μόνη την καταγωγή, είναι κατά περιοχής Κάρς. Είναι αλήθεια. Ναι. Πολύ γρήγοροι. Όλοι γρήγοροι οι χοροί είναι της περιοχής του Κάρς, από ό,τι αναφέρεται. Όλοι γρήγοροι οι χοροί. Γιάννη Μωυσίδη, επί το έργο. Του Κότσα. Για να παίξετε εσύ ένα Κότσα. Εκεί στη Λιδία και σκόθαναν. Στην Δράμα αρκετή φορέ. Αλλά στη Λιδία και στον Αμυγδαλαιώνα είδα ότι και σκόθαναν να φορέσουν. Λοιπόν, πολλά και βάρκα. Ξέρω εγώ. Λοιπόν. Ήθελα δύο λόγια για τον Γιάννη Μωυσίδη. Ναι. Τον Γιάννη συνεργαζόμασταν πολλά χρόνια. Στην Λαϊκή Μόρφωση, μπορούσα να την έλεγε. Κάναμε πάνω από 10 χρόνια χορούς στα χωριά. Αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος καθηγητή, να το εκφράσω, γιατί στο μουσικό γυμνάσιο διδάσκουν καθηγητέ. Είναι ο μόνος διδάρης που μπήκε σε μουσικό γυμνάσιο να δώσει τα μαθήματα στη Μοντιακή Λύρα. Αυτό είναι ένα προς τιμή του. Και αξίζει από ό,τι είδα από τώρα. Υπάρχουν πολλοί διδάρες, στην Δράμα θα μπορούσαν να πούν κι άλλοι. Αν είναι ότι το κατασκευάζει και λίρες ο Γιάννης. Όλα αυτά γιατί έγινε ένα φορά να πάρουμε κάποιον ο οποίος να διδάξει με τη μουσική, αλλά να διδάξει και πώς κατασκευάζει το όργανο. Θα το προτιμήθηκε ο Γιάννης, αν καλύτερος κατασκευάζει. Τώρα με φαίνει σε πολύ δύσκολη θέση η τάση σου και καλά κάνεις. Δηλαδή εμείς που ασχολούμαστε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάνουμε και κάποια σπάλματα. Εγώ δεν το ήξερα, δεν ήξερα όλες αυτές τις δραστηριότητες. Πολλοί δεν τα ξέρουν. Λυπάμαι μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά το λέω, που τόσα χρόνια δεν ανακαλύψαμε, δεν προβάλαμε αυτόν τον άνθρωπο. Και με το ζόρι και να μην θέλει να το προβάλλουμε από εδώ και πέρα. Αξίζει, αυτού του ανθρώπου πρέπει να το προβάλλουμε. Έτσι δεν είναι. Είναι συνισταμένο άνθρωπο. Δεν θέλει την μνήμη. Να και εμένα να του πω. Δεν θέλει. Πρέπει να τον πιέσει, να τον δώσει. Λοιπόν.
Κύριε σκηνοθέτη, κύριε Ευθύμη, θέλουμε να μας πεις πόση ώρα έχουμε ακόμα. Έχουμε. Αυτό είναι ευχάριστο. Επομένως, δύο λόγια για τους υπόλοιπους ποντιακούς, χωρίς να σας δώσω εγώ φέρει πριν τα ονόματα. Λετσίνα. Λετσίνα είναι ένας χώρος όπως και η Σερανίτσα, ομοιόν ίδιοι χώρες περίπου δηλαδή. Χορεύεται τρία βήματα μπροστά, τρία πίσω. Είναι πολεμικός χώρος, κάπου διάβασα ότι δεν είναι κυκλικός. Δεν αναγράφω τις ιστορίες. Υπήρχε όμως Στάσο και Σίμω, τώρα το θυμάμαι, ότι υπήρχε και ένας άλλος χώρος, Λετσίν. Παραλλαγή της Λετσίνας. Είναι παραλλαγή ακριβώς. Από ένα πουλί, λέει, για πες το Σίμω. Είναι η παραλλαγή της Λετσίνας. Υπήρχε ένα είδος, λένε, παλιά αρπακτικού πουλιού, ένα είδος γερακιού που ονομαζόταν Λετσίν. Δηλαδή, όπως είπε και ο Τάσος, χορεύεται μπροστά και πίσω, με το κάρφωμα το δαχτύλο στο έδαφος. Στο έδαφος, γι' αυτό και πήρε την ονομασία Λετσίνα. Από το προσπίσω, που λέμε, από την ονομασία, από το είδος του αρπακτικού πουλιού. Αυτό που ονομαζόταν στο πόδι. Πολλά λέγονται. Πολλά λέγονται. Ένας άλλος χορός όμως με εμένα που με εντυπωσιάζει, γιατί τον είδα και σε χορόδραμα, βέβαια παραλλαγή. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνονται και τέτοια. Αρκεί να διευκρινίζεται ότι δεν είναι ο χορός ο ποντιακός αυτός, αλλά απλώς το χορόδραμα αυτό, η χορευτική αυτή παράσταση, στηρίζεται στον ποντιακό τάδε χορό. Τότε δεν είναι κακό, δεν είναι παραλλάσσει στον χορό. Λοιπόν, το είδα και στην πραγματικότητα και στον χορό αυτό καθεαυτό, αλλά και σαν χορόδραμα από ένα σύλλογο της Πτολεμαίδας, το Σαρίγιος, Ξανθή Κοπέλα. Δύο λόγια θέλω. Γιατί είναι ολόκληρη ιστορία αυτός ο χορός. Χορόγραμμα. Που παρουσίαση. Το παρουσιάζουμε άλλοι με το Θεύρος. Ναι, Ξανθός Στάχης. Με το Θεύρος. Ναι, Ξανθός Στάχης, ξανθό κορίτσι. Χορεύουν οι άντρες μαζί με τα κορίτσια. Είναι στο θερισμό και η κοπέλα που φέρνει με το λαγίδι το νερό. Μπροστά είναι οι άντρες με τα δρεπάνια. Δεν ξέρω, δεν έχουν κάποιες πίσω οι κοπέλες που... Μπροστά το πάνε, ναι. Σε άλλες περιοχές το χορεύουν σε κύκλο. Σε άλλες περιοχές το χορεύουν μπροστά. Γι' αυτό υπάρχουν περιοχές, γι' αυτό δεν είναι. Κάθε περιοχή το χορεύει διαφορετικά. Όπως και εμείς τώρα, πολύ παραβίσαν τους χορούς. Έτσι τους πήραμε, έτσι τους μεταφέραμε και πολλοί μας, και εγώ ακόμη περισσότερες φορές και στον Πυρίχιο, βάλαμε πράγματα που δεν πρέπει να βάλουμε μέσα. Και σε πολλούς θα δούμε στη συνέχεια σε αυτό, γιατί έχω σκοπό να σας το ρωτήσω. Πρέπει να σταθείτε, Μάκη. Να το θίξω. Να πούμε όμως και για πολύ επιγραμματικά, για να παίξουμε τραγούδι και στη συνέχεια να μιλήσουμε, για να κλείσουμε μετά με ένα άλλο τραγούδι. Λοιπόν, σχετικά έχω σημειώσει εδώ κάποιους χορούς. Σχετικά με το χορό, το Πισιά Κοίν, είπαμε ότι είναι ο χορός των μαχαιριών. Χορός των μαχαιριών, ναι. Κάτι είχες να πεις εσύ, Τάσο. Ότι λένε ότι είναι... Κάτι μου έλεγε στην εκλοπή. Τα γράφουν και σε όλες τις εγκυκλοπαίδες και σε όλα τα βιβλία. Είναι χορός Θράκης. Χορεύει από Θράκες. Από εκεί μετά. Το χορεύει και στην Κύπρο αυτό το χορό. Το χορεύει και σε πολλά κράτη. Αλλά, όπως λέει η ιστορία, δεν ήταν καθεαυτού ποντιακός χορός. Ναι. Το πήραμε δηλαδή από δύο Θράκες. Και ούτε είναι πολεμικός χορός το πιθανό. Δεν έχει σημασία, όταν περνάνε αιώνες ολόκληροι γίνεται και ποντιακός χορός. Δεν είναι σίγουρα, δηλαδή το πήραμε πέρσι, ας πούμε, πριν από 5 χρόνια. Τώρα μιλάμε για αρχαιότητα και αυτός ο χώρος, την αρχαία Θράκες. Εγώ έχω σημειώσει εδώ να σταθούμε, όχι αρκετά μιλήσαμε, θα πάμε και στο χώρο Μοσκόφ, τον νέο ποντιακό, ας το πούμε, χώρο έτσι, ο οποίος βέβαια είναι παραλλαγή, θα μας τα πείτε εσείς, και θα ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο εδώ σχετικά με το αν θα πρέπει και εμείς να δημιουργήσουμε κάποιους χώρους ή όχι. Αλλά πάμε πρώτα στα έμορφα τα ποντιακά τα τραγωδία του Γιάννη του Γιάννη του Μωυσίδη και του Θέμη του Σταθιάρη. Ένα ο κόσμο να αγαπώ, ένα Θεό και σένα. Ένα ο κόσμο να αγαπώ, ένα Θεό και σένα. Αν δεν θέλω να νύχτη, εμβάλλει από το σέμα. Ένα δεν θέλω να νύχτη, εμβάλλει από το σέμα. Εγώ για δε σε και μόνος, θέλω τη
ρίξω μαξιλάρ, πολλούς είδες ο δρόμος. Και το έχει βάλει ρίξω μαξιλάρ, πολλούς είδες ο δρόμος. Έλα να σαν τα μόνο σε λεύγα να πάσω το μάτ. Και πέι με καλώς ορίσες με το λίγι το στόμα. Και πέι με καλώς ορίσες με το λίγι το στόμα. Πάρε και τον ένας χρόνος σε ό,τι σε βδάς τον πόνος. Και το κυβάρι στο μαξιλά όλους είμαι στο δρόμο. Και το κυβάρι στο μαξιλά όλους είμαι στο δρόμο. Έφτιανε ο περάκι πεινάτο και μετά πενήντα ρε. Εγώ τεράκι πεινάτο και μετά πενήντα ρε. Πεινάτο πασό με ρόβα και σα πέφτει όλα λε. Και πεινάτα πασό με ρόβα και σα πέφτει όλα λε. Βλέπω, βλέπω, ξέρω, βλέπω και με καταρνώ πω και πω. Και με το μάτι τα δεκρόβα το μαξιλάρι βλέπω. Και με το μάτι τα δεκρόβα το μαξιλάρι βλέπω. Δε μορφάνε γιου τουρέψε το σταύρο στην καρδία. Και ξέρω το σταύρο φιλό και ξέρω την καρδία. Και ξέρω το σταύρο φιλό και ξέρω την καρδία. Λόλε μου φέγγωσε, αντέλεγνε με ρώσε. Δε βάπε άτο τι μανάς, πορεύω θα περώσε. Δε βάπε άτο τι μανάς, πορεύω θα περώσε. Παίζετε τόσο ωραία και τραγουδάτε τόσο ωραία που βρίσκομαι σε δίλημα να κουβεντιάζουμε ή να παίζουμε συνέχεια να τραγουδάμε. Λοιπόν, θα ήθελα να πούμε τώρα δύο λόγια σχετικά με τους κλειστούς χορούς τους Ποντιακούς, οι οποίοι γίναν ημικυκλικοί και τελείως ανοιχτοί. Είναι μια παραβίαση γιατί έτσι δεν είναι. Καθαρή παραβίαση. Για λόγους παρουσίασης βέβαια. Θεαματικότητας. Και θεαματικότητας. Ακριβώς. Γιατί το... Τι, δεν μπορούσε να είναι προηγουμένως. Αλλά δεν τους χώρους οι περισσότεροι μας... Έχουμε μάκη ξεφύγει από την παραδοσιακή βάση των Ποντιακών χωρών. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, ευθύνονται και οι χοροδιδάσκαλοι. Και οι χοροδιδάσκαλοι. Φυσικά. Εμείς έχουμε τους συλλόγους, εμείς ξεφεύγουμε, βάζουμε παραλλαγές, διάφορους ρυθμούς. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε ένας χοροδιδάσκαλος, σε όποιο σύλλογο και αν είναι, κάνει τα δικά του. Δηλαδή, έχει την ευθύνη αυτός, ο οποίος αλλάζει όλη αυτή την παραδοσιακή βάση, ας είμαι και εγώ, ας είναι και ο Τάσος και οποιοδήποτε άλλος. Ξεφεύγουμε δηλαδή και κάνουμε ανεπίτρεπτους ρυθμούς. Που δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Καλύτερα να χορεύεται ακριβώς έτσι με τα βήματά του, χωρίς προσθήκες, χωρίς τίποτα μέσα, καθαρά παραδοσιακά, παρά να προστίθονται αυτές οι φιγούρες, γιατί είχαν όλη την παραδοσιακή βάση του χώρου. Σχετικά τώρα, σε αυτό πάνω μια προσπάθεια γίνεται πάλι από την Ομοσπονδία, πάλι για την Νότια θα μιλήσω, γιατί βλέπω αυτούς τους ανθρώπους ότι έχουν μεγάλη δραστηριότητα. Και προσπαθούν να κρατήσουν σωστά τους χορούς χωρίς φιγούρες ή χωρίς φιγούρες. Και να περιμαζέψουν ό,τι μπορούν να περιμαζέψουν. Έτυχε να πάω στην Αθήνα και βλέπω ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να καταργηθούν οι φιγούρες από τους χορούς. Να χορεύονται ζωηρά, απαλά, απλά. Παραδοσιακά φιγούρες. Σχετικά με τις στολές, είναι αυτές πραγματικά ή η ανέχεια που λέει η φτώχεια, ας πούμε, κάποιων συλλόγων, γιατί δεν επιχορηγούνται όλοι οι συλλόγοι. Μπορούν να παραλλάσσουν και εκεί. Κάθε σύλλογος ψάχνει να βρει στολή. Λόγω μη οικονομικών δυνατών. Φτηνή στολή που θα πάει. Βρήκανε στην Αθήνα δουλειές στολές, οι οποίες στηρίζουν 300.000 σημεία.
Ποιος λίγος θα μπορούσε εδώ στην περιοχή μας να κάνει 300.000, με 300.000 άλλους θα έκανε 10 στολές. Αυτοί διαθέτουν αυτό το ποσό. Πάντως σε καμιά περίπτωση δεν κατηγορούμε τους παιδιακούς συλλόγους, αλλά μόνο πρέπει να τους απαινούμε. Σίγουρα όλο αυτό πάλι πολιτεία να έχουμε και λίγο ευθύνη που δεν τους χρηματοδοτούν. Τώρα ήθελα να σας πω, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ποντιακά τραγούδια με παραδοσιακή βάση πάντοτε, γιατί ήταν ποντιακά, δεν μιλάμε για με άλλη βάση, όχι ποντιακή, δημιουργούμε. Ποντιακούς χορούς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Πώς δεν μπορούμε. Θα βγάλουμε ήταν χορούς αυτή τη στιγμή. Να βρει και Γιάννης ο Μωυσίδης τον χρόνο, τη μουσική επαγγελματικά και να τους παρουσιάσουμε. Δεν είναι κατακριτέο αυτό το να δημιουργήσεις. Γιατί από τη μια σκέφτομαι, ξέρετε, ότι οι πρόγονοι μας δημιούργησαν όλα αυτά. Εμείς απλά να τα διατηρήσουμε. Να τα διατηρήσουμε. Να τα διατηρήσουμε. Δεν θα πρέπει και εμείς κάτι να δημιουργήσουμε. Να έχουν όμως παραδοσιακό χρώμα και βάση, έτσι. Μήπως τα έχουν εξαιρετικά. Ο χορός Μοσκόφ, ας πούμε. Ναι. Ο οποίος βασικά, εντάξει, δεν είναι και κάτι το διαφορετικό. Χορός Τίκλιντο, όμως. Χορός Τίκλιντο. Παραλλαγή του Τίκλιντο. Αλλά έκανε κάποια τσαλίμια, λέει ο Μοσκόφ, και τον ονόμασαν. Ναι, ξέρω πως που το λέγει ο Μοσκόφ, το ονομασία του. Μια οικογένεια που σύγχρονο πατέρα αγού ήταν. Μάλιστα. Μπορούμε, πώς δεν μπορούμε. Αλλά δεν είναι τίποτα το παράλογο, δηλαδή δεν είναι. Όχι, αυτό ακριβώς ήταν. Είναι πιο έντονο ρυθμός, κάποια στιγμή σηκώνουν τα χέρια. Γρήγορα τίκη. Πλάγια χορεύουν, δεν είναι. Δηλαδή το μέτρο του χορού είναι το ίδιο, ας πούμε. Υπήρχαν και χοροί, γυναικοί χοροί. Χορεύαν μόνο γυναίκες. Καθαρά γυναικοί. Καθαρά γυναίκες. Στο γάμο, στην ύφη χορεύαν μόνο γυναίκες. Όπως λέμε, το Νίκο Πολίτικο. Αυτό ήταν ένα χώρο από την Νικόπολη. Από εκεί ξεκίνησε και μετά μεταδόθηκε σε όλο τον πόντο φυσικά. Χορεύονταν μόνο από κοπέλες. Σερανίτσα. Σερανίτσα. Το κότσο επίσης ήταν στην αρχή γυναικείος χορός. Ναι, καλή, πήγαν πάρα πολύ χορή. Σερανίτσα στην αρχή το χόρεψαν μόνο γυναίκες και μετά ακολούθησαν οι άντρες. Σερανίτσα όπως είπες. Η Τριγώνα στην αρχή χορεύονταν περισσότερο από το... Α, για την Τριγώνα δεν είπαμε. Θα μας παίξετε για Τριγώνα, έτσι. Που φανερώνει το... Χορούς... Ή και την Πιπιλωμάτων, αν μπορείτε να μας παίξετε αυτά τα δύο, γιατί δεν τα παίζουμε. Νομίζουμε ότι, ή παρασυρώμαστε αν θέλετε, από τους συνηθισμένους χορούς και σκοπούς και αυτά δεν τα παίζουμε. Αξίζει τον κόπο. Θέλουμε και στους χορούς ακόμα να παρουσιάζουμε τους πιο έντονους. Και το δίπαν να φορεθεί σε ένα σύνομο. Και το όμα να φορεθεί. Χορεύουμε σε ένα τριγώνα κότσαρ γιατί είναι ζωντανή χορή. Ενώ πρέπει να χορεύουμε όλοι οι χορή μας. Πάμε λοιπόν. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, η τριγωνά, η κορώνα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, η τριγωνά, η κορώνα. Πάει σωμανέ, πέτσατσια, η τριγωνά, η κορώνα. Πάει σωμανέ, πέτσατσια, η τριγωνά, η κορώνα. Τα ξύλα δεν τα νοξεάζει, τριγωνά, η κορώνα. Τα ξύλα δεν τα νοξεάζει, τριγωνά, η κορώνα. Άντρας δεν το μιξεάζει, τριγωνά, η κορώνα. Περάσουμε κατευθείαν στην Πιπιλωμάτενα, να πούμε μόνο ότι η Πιπιλωμάτενα ήταν στον Ανατολικό Πόρτο. Πιπιλωμάτενα ήταν στον Ανατολικό Πόρτο και στο Δυτικό Πατούλα. Αυτή ήταν η διαφορά ως προς τις ονομασίες. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
μεγάλ χωρίς κανά τι δεν φίλετε. Τόσο μεγάλ χωρίς κανά τι δεν φίλετε. Άσο τα φύγουνα σου, τα ξύλα σου λέγα σου. Άσο τα φύγουνα σου, τα ξύλα σου λέγα σου. Αν και έχουμε ως το, εμένα να βάσκασω. Αν και έχουμε ως το ράδο, εμένα να βάσκασω. Θα έλεγα ότι πραγματικά θα μας συνεχίσουμε για μια ώρα ακόμα, δεν θέλω να φύγουμε εγώ προσωπικά. Όταν θέλω να χορεύουμε και όλα. Θέλω να κλείσουμε έτσι λίγο χαρούμενα την εκπομπή, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να σας αφήσω, αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι για τους χορούς, το θέμα βέβαια δεν το εξαντλήσαμε με τίποτα, ούτε καν το αγγίξαμε. Θέλει πολλές ώρες. Γραμματικά. Μας κατηγορούν μερικές φορές όλους μας που παρουσιάζουμε σέρα, μυρί χορό, με κορίτσια. Δεν φταίμε εμείς καταρχήν γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε αγόρια στους συλλόγους. Και εγώ θα προτείνω και σε όλους τους φίλους χορεδασκάλους να μην το βάζουμε με κορίτσια σέρα, να το χορεύουμε. Αφού δεν έχουμε, ας κάνω προσπάθεια οι σύλλογοι να θέλουν τα αγόρια. Εμείς έχουμε όλη τη διάθεση να διδάξουμε τη σέρα. Αφού δεν έχουμε αγόρια, να μην το βάλουμε στα κορίτσια. Μας κατηγορούν. Και τι να κάνουμε. Σαν να χορεύει, λέει, τσάμικο με φουστανέλα γυναίκα. Κάπως έτσι να το. Είναι και δύσκολο, όμως οι συλλόγοι έχουν πρόβλημα με τα παιδιά. Και όμως αυτό το πρόβλημα στη λίρα, όπως είπε ο Γιάννης, έχει 25 μαθητές. Στο χορό δεν έρχονται. Γιατί υπάρχει. Θα σου θα έλεγα ότι έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά υπάρχει όμως ένα δίλημα. Να χάσουμε τη συνέχεια των μαθητών. Την συνέχεια. Να μην, γιατί κάποτε θα χαθεί. Όχι να χαθεί. Να κάνουμε προσπάθεια οι σύλλογοι, εμείς όλοι οι φορείς, να φέρουμε τα αγόρια, τα παιδιά στους συλλόγους μέσα. Έχουν φύγει. Όπως ο σύλλογος. Δεν νομίζω να υπάρχει ένα αγοράκι. Ένα αγοράκι, ναι. Και εγώ στους συλλόγους που ήμουν στη Δράμα δεν υπήρχαν αγόρια. Να με το Γιάννη που πηγαίνουμε στα χωριά δεν υπήρχαν. Μήπως... Το μόνο χωριό που συνάντησα αγόρια ήταν στο Χορτοκόψη Σύλλογο. Τώρα βέβαια θα μπούμε σε θέματα τα οποία θα θίξουμε στην εκπομπή που θα κάνουμε τους συλλόγους και να προσθέσουμε αυτό ότι εκτός απρόπτου, την επόμενη εκπομπή μας θα είναι φιλοξενούμενη στην επόμενη εκπομπή, θα είναι ο Ποντιακός Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου. Εκεί θα θίξουμε αρκετά θέματα, θα μας παίξουν δίρα, θα τραγουδήσουν, θα χορέψουν. Στους συλλόγους που έχει ένα, πω κάτι, στους συλλόγους που έχει αγόρια, υπάρχουν κίνητρα και κρατάνε τα αγόρια. Ναι. Τα κίνητρα ποια είναι, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Αυτό ακριβώς ήθελα. Πάνε στο εξωτερικό. Εγώ, γιατί στον Άγιο Αθανάσιο έχω αγόρια, γιατί πάνε στο εξωτερικό. Ξέρουν ότι τον χρόνο θα πάνε. Ισπανία, θα πάνε Γαλλία, θα πάνε Γερμανία. Φέτος πήγαν στα νησιά περιοδίες. Είναι κίνητρο αυτό για να ανοίγουμε ένα θέμα πολύ μεγάλο. Ανοίγουμε ένα θέμα πολύ μεγάλο και στο οικονομικό μέρος είναι για το. Εκεί ακριβώς τα πολιτικά περιθώρια δεν θα με επιτρέψετε μόνο εγώ να κλείσω αυτό το θέμα, λέγοντας ότι ή επαφείται πλέον στην καλή θέληση. Τα κίνητρα υπάρχουν για να καταλάβουμε. Επαφείται πλέον στην καλή θέληση ή στην τσέπη του Προέδρου ή ιδιώτριων ή στην πολιτεία. Ούτε το ένα υπάρχει σε. Σωστή βάση, ούτε το άλλο μπορεί να υπάρχει. Εγώ γιατί πιστεύω, δεν είναι όλοι πρόεδροι πλούσιοι και. Μάλιστα, πιστεύω ότι όλοι ξέρουμε την καλή λειτουργία και τη σωστή και τα ταξίδια και όλα και τα κίνητρα και να αλλά πλέον τίθεται το θέμα το οικονομικό που είναι μεγάλο να σύνοσουμε. Και πόσοι μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει τίποτα να συμπληρώσει. Εγώ ήθελα να κλείσουμε κάπως χαρούμενα και να τονίσω ότι με εντυπωσιάζει από τη μια περηφανεύομαι, χαίρομαι, αλλά από την άλλη χαμογελώ ειρωνικά. Σε οποιαδήποτε εκδήλωση, είτε είναι σε κέντρο ποντιακό, είτε είναι σε σύλλογο, όσο και μεγάλη να είναι η πίστα, η οποία διατίθεται για να χορέψουν, και όσο και λίγοι ή πολλοί να είναι, δεν μας φτάνει. Εμάς πόντους και καλείται μας. Γεμίζει και ή θα ανοίξουν. Και δεν κατεβαίνουμε από την πίστα. Ναι, δεν κατεβαίνουμε. Με συγχωρείς πάρα πολύ να πω κάτι. Είναι έτσι καταρχήν. Ναι, συμφωνείτε. Σίγουρα. Αλλά μια και αναφερθήκατε για τους χορούς. Είναι αυτοί οι ομαλοί χωροί, οι κυκλικοί και οι μικυκλικοί που χορεύουν. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, ας πούμε. Στο χωριό μας, η δεύτερη γενιά που είναι, χορεύει κάποιους άλλους χορούς. Τους οποίους χορούς τους έχει, θα πω δανεισμένους, γιατί περάσανε όλοι λίγο πολύ μέσω ΚΑΣ. Πεζερικιά από εκεί περάσανε και ήρθαν μετά εδώ πέρα. Χορεύουν κάποιους άλλους χορούς.
που εγώ δεν θα πω ότι είναι ποντιακή με την έννοια ότι ούτε σε αντίκο ούτε κόσε. Είστε κρακαβιά, αντικριστή χωρί και διπλή χωρί. Με αυτούς τους χορούς τι γίνεται, χαθήκανε. Στο χορέρι μου πρέπει να είναι 2-3 ανθρώπια να χορεύουν μετά. Έχουν χαθεί. Ενώ η πρώτη γενιά που ήρθε τα χόρευε και η δεύτερη τα χορεύει. Τι γίνεται με αυτούς τους χορούς. Αυτό θέλω να πω. Εδώ είναι και ευθύνη και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλων των άλλων. Αυτά να καταγραφούν και αυτά όλων. Εμείς αν τους ξέραμε θα τους διδάσκουμε. Να παίξουμε τώρα. Δεν είναι χωρί ομαλή ή μικρή. Είναι αντικριστή. Αντικριστή χωρί. Μοιάζουμε σε άλλους χορούς του ελλαδικού χώρου. Αλλά γιατί να χαθούν. Αυτά κάποια στιγμή ήρθαν από το 22, πότε ήρθαν εδώ. Τα έφερε η πρώτη γενιά, μήνα στη δεύτερη, στην τρίτη θα εξαφανιστούν κιόλα. Σίγουρα. Γιατί εγώ στη δική μου την ηλικία δεν τα χορεύουν, στην νεότερη ξέχισαν. Τι να πω. Ας το δούνε πολιτεία, ας το δούνε φορείς, εμείς. Όλοι. Εμείς απλώς το θέτουμε σαν προβληματισμό και από τη μεριά μας νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έτσι. Αν υπάρχουν θα τους δείξουμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο τελευταίο, ποντιακό τραγούδι. Το θα πες, δε. Και να κλείσουμε την εκπομπή. Δυστυχώς η εκπομπή έχει ένα τέλος. Είμαστε
Και σήμερα. Βέβαια, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας δεν είναι ειδησιογραφική, αλλά αξίζει τον κόπο να σας ενημερώσουμε, σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Νέας του Χρυσούπολης, ο κύριος Χρυσόστομος Χαραλαμπίδης, ότι μεθαύριο Κυριακή στις 12 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, γίνεται η θεμελίωση του πνευματικού κέντρου της Ποντιακής, ας το πούμε, στέγης του συλλόγου αυτού, του Ποντιακού Συλλόγου Νέας του Χρυσούπολης, στη Χρυσούπολη βέβαια, με παρουσία όλων των πολιτικών αρχών και φυσικά επικεφαλής του κύριο, τον Υφυπουργό Πεχοδέ, τον κύριο Γιάννη Τσακλίδη, ο οποίος και θα θεμελιώσει το έργο. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε στον σύλλογο αυτό περισσότερη